Στη Γρανάδα της Ισπανίας και στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κορυφαίο θέμα στην ατζέντα, το μεταναστευτικό, στην αίθουσα σύνταξης και τον Γιάννη Καντέλη, για να δούμε, Γιάννη, ποιες είναι οι θέσεις της Αθήνας αλλά και οι προσδοκίες. Ναι, μια δύσκολη διαπραγμάτευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Αθήνα να επιδιώκει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τις χώρες υποδοχής. Υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ σε αυτή την αντίληψη που αφορά τις χώρες του Νότου που δέχονται και τα μεγαλύτερα κύματα, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει σε εξέλιξη και διαπραγμάτευση μεταξύ Αθήνας, Βρυξελών και Άγκυρας για το νέο παράρτημα στην Ευρωτουρκική Συμφωνία, το οποίο θα προβλέπει και για την Τουρκία μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να ελέγχει τις ροές στα παράλια της και να χτυπεί στα δίχτυα των διακινητών. Δεν είναι μια εύκολη συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι στα επόμενα επίσημες συνόδους κορυφής θα καταφέρουν να λάβουν μια σαφή απόφαση. Σημαντικό για την Ελλάδα είναι και το θέμα της διεύρυνσης, το οποίο θα κλειδώσει το Δεκέμβριο, εδώ που επιθυμεί την συμμόρφωση της Αλβανίας με τα θέματα του κράτους δικαίου, με αφορμή την υπόθεση Μπελέρη, στην οποία ζητά η ελληνική πλευρά από την Αλβανία να σεβαστεί τα δικαιώματα του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, προκειμένου να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Γρανάδα και το σκληρό πόκερ των 27. Στο κυρίως μενού, μεταξύ άλλων και το μεταναστευτικό, εκεί όπου παρά τις αρχικές συνενέσεις, οι ισορροπίες ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα παραμένουν εύθραυστες. Δεύτερη ημέρα της συνόδου στη Γρανάδα και οι ηγέτες των 27 ακονίζουν τα μαχαίρια τους για να αναμετρηθούν για ένα από τα πιο ακαθόδη ζητήματα, το μεταναστευτικό. For me, there is one specific tasking, which is to use our CSDP capacities, missions, Navy missions, and inland missions in order to fight against smuggling, to fight against human trafficking, and to avoid human beings being weaponized. Because we have seen that. We have seen people being pushed against the borders. Παρότι δύο ημέρες πριν οι Ευρωπαίοι κατέληξαν συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής, οι συνενέσεις στη Γρανάδα μοιάζουν δύσκολες έως απίθανες. There is no any chance to have any kind of compromise and agreement on migration. Politically it's impossible. Not today, generally speaking. For the next years, you know. Because legally we are, how to say it, we are raped. So if you are raped legally, forced to accept something what you don't like, how would you like to have a compromise and agreement? It's impossible. Με τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές του Βίκτορ Όρμπαν στοιχίζεται ο εθνικιστής Ματέους Μοραβιέτσκι, ο Πολωνός Πρωθυπουργός που σε 9 ημέρες δίνει τη δική του κρίσιμη μάχη στις βουλευτικές εκλογές της χώρας του. Powiedziałem wczoraj kilku premierom, dzisiaj powiem to na sesji plenarnej, że Polska zdecydowanie odrzuca to ze względów przede wszystkim na bezpieczeństwo naszego kraju. Οι χώρες του Νότου έχουν εκφράσει σε όλους τους τόνους την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η νέα μεταναστευτική κρίση με διαδικασίες κατεπήγοντος. La proposta italiana attuale non è quella di continuare a parlare di come redistribuiamo o distribuiamo persone che illegalmente entrano in Europa. La proposta italiana è fermare la migrazione illegale, è anche l'unica che può mettere tutti d'accordo. Στο πλευρό της Ιταλίας και η Βρετανία, με την Τζόρτζια Μελόνι και τον Ρίση Σούνακ, να υπογράφουν κοινό άρθρο που αποτυπώνει τη σκληρή στάση που επιθυμούν στο μεταναστευτικό. Εργαζόμαστε μαζί για να σταματήσουμε τις βάρκες και ζητάμε από τους άλλους να ενεργήσουν με την ίδια αίσθηση του επίγοντος. Οι 27 φαίνεται πως είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν μια πιο σκληρή γλώσσα. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, στο προσχέδιο της Γρανάδας υπογραμμίζεται η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση αμέσως και με αποφασιστικότητα και να ενταθούν οι απελάσεις. Και πάλι όμως, οι διαφωνίες της Ουγγαρίας και της Πολωνίας θα οδηγήσουν μάλλον σε αποτυχία της έκδοσης κοινής ανακοίνωσης για το μεταναστευτικό.